Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε και πάμε στον επόμενο συνεργάτη για τη σημερινή ημέρα. Στον μοναδικό από τους συνεργάτες, εννοώ άντρα της φετινής σεζόν. Και τι άντρα. Επιλέξαμε να έχουμε έναν άντρα και πολλές γυναίκες. Αλλά άντρα. Λάζαρος Γκόλιας εδώ κοντά μας. Γεια σου, βρε Λάζαρε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Καλά, ε. Εντάξει, προσκυνάω να πέσω κάτω. Σε αγαπώ. Τι gentleman, Θεέ μου, τι gentleman. Καλό ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα. Καλή σεζόν. Αχ, έτσι, μπράβο, αγάπες μου. Εγώ ξέρεις το. Τι έγινε, τι κάνεις. Είδες το. Στην επανάληψη πήγε τώρα, έτσι. Άμα θέλετε, κόψτε το άλλη μία να το ξαπάμε. Πόσες μήνες πέρασαν και δεν έχεις μπει στο σκηνικό. Πες πώς αισθάνεσαι τώρα. Άσε, φίλε. Δεν είναι άλλη αίσθηση. Τι να σου πω, εγώ έβλεπα εφιάλτες. Όλο το καλοκαίρι, λέω, μου λείπε αυτό και έβλεπα το Φρέντι Κρούγκερ στο. Αυτό είναι. Μην με παρακαλώ. Τώρα το εξητάρεις τώρα, δεν θα φταίει. Δεν θα φταίει. Θα το δω στη συνέχεια. Καταρχήν μπορείτε να μου πείτε τι κάνατε, εντάξει, εγώ έχω μαυρίσει λίγο. Εσύ κάνεις μπάνιο μέχρι και τώρα. Ναι, κάνω ακόμα μπάνια, μέχρι τέλος του χρόνου θα κάνω μπάνια εγώ. Έχει αδυνατήσει πολύ το κορίτσι μας. Ναι, και δεν έχω ρέψει, θα μείνω μισή, θα πέσω κάτω. Είναι η γυναικάρα με τα κόκκινα. Είναι σε νιου version. Έχω ρέψει. Πρόσεξε, εγώ αυτό. Ειδικά αυτό. Κατά βάση. Μην ξεχνάς ότι εγώ δεν είμαι μοντελική. Αν και έχω. Είμαι γυναίκα. Δεν είμαι το μοντελικό. Υπάρχει διαφορά. Με γάμα, με γάμα κεφαλαίο. Σωστά. Αν και έχω θέμα με το κόκκινο, αλλά. Στη γυναίκα το επιτρέπεις. Σε γυναίκα και αυτοκίνητο επιτρέπεται. Άγγιξε το κινητό. Άμα είναι καμιά Ferrari, καμιά Lamborghini, εντάξει. Δεν πάει, σωστά. Λάζαρος Γκόλιας εδώ, όπως έχετε δει και από τους ίδιους, όπως ξέρετε και από τα τρία χρόνια αυτά, ο βασικός μας συνεργάτης και ο σκηνοθέτης μας, που αφήνει τη σκηνοθεσία μόνο για το θέμα του και ξανανεβαίνει. Και όπως αλλά... είπες και προχθές και το σκηνικό, για το νομίζω φέτος θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Ναι, είναι κάτι πολύ πιο. Πάρα πολλές αλλαγές. Κρατήσαμε την ίδια βάση βέβαια. Αλλά... γιατί όταν έχεις μια επιτυχημένη βάση, την κρατά. Ακριβώς. Και το θέμα είναι στη βάση, να ξέρεις, είναι κάποια καλά. Τα θεμέλια. Βεβαίως. Άμα είναι σωστά τα θεμέλια, δεν πέφτει τίποτα. Τι έλεγα προχθές εγώ. Που αναφερόσουν στο Λάζαρο και έκανες μια πολύ υπέροχη εισαγωγή στο Λάζαρο. Φαντάζομαι ότι είναι στην εκπομπή. Την είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Αφού ρώταγα, λέω, αυτά είναι για μένα, δεν το είχα καταλάβει. Μου λες ότι ο αγαπημένος μου είναι αδερφός μου, λες πάνω από όλα. Ναι, αυτό το ξέρω. Ξέρει ο Αλέξανδρος ότι έχουμε μια ιδιαίτερη. Όχι, ξέρει μόνο ο Αλέξανδρος, όλο ο κόσμο το ξέρει αυτό. Αλλά άλλωστε να σου πω και κάτι. Είναι μια σχέση αδερφή. Παιδιά, έχω αρχίσει και με συγκινείται. Είχε πει, πείτε, ρε, τον αδερφή. Τόσα χρόνια συνεργασία, αν δεν έχει με κάποιου ανθρώπου πολύ έντονο δέσιμο. Αυτό όλο είναι ένας αγώνας ομαδικός που βγάζουμε. Οπότε, αν δεν είμαστε δύο-τρεις άνθρωποι πολύ δεμένοι, αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να βγει. Δεν θα μπορούσε, ομολογουμένως είναι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Η γη να γυρίσει ανάποδα, να μετακομίσουμε σε και νιώθω πλανήτη, πολύ. Αυτό που έχουμε σε τιμάει τρομερά αυτό που λες. Και με σένα, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, και αυτό που έχεις με τα θέματα σου δεν αλλάζει. Και σε πάω γρήγορα σήμερα, γιατί μετά είναι ο κύριος Παπαχαραλάμπους κοντά μας να μας κάνει εκπαίδευση. Και αυτό που έχω εγώ και μάλιστα είχαμε κάνει και μία από τη δική μου εκπομπή για τον κύριο Παπαχαραλάμπους με το. Το σχολείο που έχει και, φέτος, να σου και πω τις και τιμές στον... που κάνει και μπράβο, μπράβο ναι, γιατί τέτοιες περιόδους να βρίσκεις τέτοιου είδους ιδρύματα που χρειάζονται έτσι, οι οικογένειες, ιδίως οι άνεργοι. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς τα παιδιά μας, κάποιοι άνθρωποι, δεν έχουμε περιουσία να αφήσουμε στα παιδιά μας. Το πιο σημαντικό λοιπόν που τους αφήνουμε είναι η γνώση. Και να σου πω έτσι, παιδιά, κακώς πρέπει αυτά να λέγονται και δεν είναι διαφήμιση και δεν είναι μόνο όχι, για το Παπαχαραλάμπιο και οποιοδήποτε το κάνει. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά τώρα να δίνει 6-7 κατοστάρικα για να τα πηγαίνει στον νηπιαγωγή. Το πιο σημαντικό όμως που έκανε φέτος στο σχολείο Παπαχαραλάμπιο είναι ότι πήρε για άλλη μια χρονιά παιδιά του χαμόγελου του παιδιού εντελώς δωρεάν να φοιτούν και να εκπαιδεύονται. Μπράβο. Και αυτά θα πούμε μετά. Πιο πολύ για την υπερφορά του. Το άκουσα εγώ, γι' αυτό έκανα την παρένθεση και φαντάζομαι το είπαμε μέχρι και σε αθλητική. Εκπομπή, αυτό, έτσι. Μπράβο, Λάζαρε, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε δύο θεματάκια έτσι light, επειδή ωραία, ξεκινάμε. Για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Και επειδή η χρονιά για τις ελληνικές ομάδες του πρωταθλήματος, της Λίγκας, δεν έχουν πάει και τόσο πολύ καλά. Μυστυχώς, δηλαδή, ναι. Ο Παναθηναϊκός με μια μπρίσκα μπάλα έγινε τραμπάλα. Ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, τα ίδια, ναι, από εδώ ή από εκεί. Από ωραία. Ο Ολυμπιακός και αυτός τα ίδια. Τουλάχιστον ξεκίνησε λίγο άσχημα με την Μπάγκερ, το περιμέναμε κιόλας. Βέβαια έχει μία ακόμα πορεία, θα δούμε πώς θα τα πάει. Να αρχίσουμε λίγο πιο ευχάριστα, ας αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον κατά τη live εκδοχή του και πάμε σε προσομοίωση. Θα δείξουμε δύο θεματάκια σήμερα. Καταρχήν, ένα γρήγορο βιντεάκι με γυναίκες που με ενδιαφέρει να το δει και η Εύη αυτό, το οποίο είναι, ας το πούμε, τούμπες που τρώνε.
Α, σε μπάλα ή σε γενικά αθλήματα. Γενικά έχει μέσα και αθλητισμό. Έχει και skateboard, έχει και διάφορα αθλήματα. Αλλά είναι ένα σύντομο ωραίο βιντεάκι που θα το δούμε στο τέλος, αφού κλείσουμε την ενότητα. Και το κυρίως θέμα τώρα, το δικό μας, το οποίο θα δει σήμερα ο φίλαθλος κόσμος και όχι μόνο, γιατί φαντάζομαι FIFA 16 Pro PlayStation παίζουν και οι γυναίκες τώρα. Σαφώς. Και τα μικρά παιδιά. Ναι, έχει... καλά, το περισσότερο κι εσύ τώρα. Εσύ δεν παίζεις, όχι, εσύ θέλω να πω. Δεν παίζεις. Εγώ παίζω. Και στα γήπεδα, αλλά τώρα... Κάτσε μπάλα όμως, γιατί θα δούμε σήμερα το FIFA 16. Ανακοινώθηκε το οποίο είναι πολύ από την Ομοσπονδία, βεβαίως. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη. Και βεβαίως σε πάρα πολλές χώρες, αλλά έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε. Ναι, πριν βεβαίως, δούμε βεβαίως το βιντεάκι, να πούμε ότι θα δούμε στο τέλος όπως κάθε χρόνο. Για πρώτη φορά στη σειρά η FIFA 16 θα περιλαμβάνει γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή και αθλήτριες. Ναι, ποδοσφαιριστές, έτσι. Ωραία. Με 12 εθνικές ομάδες γυναικών από Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μέξικο, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερική. Γυναίκες όμως, έτσι. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε στα προηγούμενα. Αχ, να σε ρωτήσω. Ξέρουμε αν μπορείς να κάνεις και παραπάνω πράγματα, δηλαδή πώς βγάζουν οι άντρες τις μπλούζες οι ποδοσφαιριστές. Βγάζουν και οι γυναίκες. Είναι τόσο ρεαλιστικές οι κινήσεις, παιδιά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι πάρα πολύ αληθοφανή. Τους έχουν βάλει δηλαδή καλώδια με αισθητήρες για να δουν και τις κινήσεις των παιχτών. Αλήθεια. Αν δείτε και στο τρέιλερ το οποίο θα δείξουμε, θα δείτε το Μέση, ο οποίος είναι κουμπωμένος, τον έχουν καλωδιωμένο για να δουν τις κινήσεις που κάνει. Ώστε να το περάσουν είναι ακόμα πιο αληθινό. Άκου να δεις, τρομερό έτσι. Καταρχήν, αν έχεις και μια high definition τηλεόραση και το συνδέσεις είτε είσαι... PlayStation είτε Xbox, θα βγεις σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι. Νομίζεις ότι είσαι μέσα στο γήπεδο, έτσι. Βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και όντως, φαντάζομαι το παιχνίδι περιέχει 78 στάδια. Γήπεδα δηλαδή, μεταξύ των οποίων στον πραγματικό κόσμο το Park Freighton, το σπίτι του Portsmouth, ο οποίος πέθανε, προστέθηκε προς τιμήν βέβαια του Portsmouth, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της σειράς FIFA, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015. Μάλιστα. Ένα νέο τρόπο κατάρτισης προσθέθηκε επίσης στη λειτουργία καριέρας, επιτρέποντας στον παίκτη να αναπτύξει ποδοσφαιριστές στην ομάδα των οποίων τα καταφέρουν χωρίς την πραγματικότητα να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτό είναι με τη μορφή ενός παιχνιδιού δεξιοτήτων, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που προστίθεται στη σειρά προηγουμένως. Δηλαδή στην προηγούμενη σειρά δεν το είχαμε αυτό. Τις δεξιότητες που είχε ένας παίκτης, ας το πούμε τι το χαρακτηρίζει, δεν το βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Πράγμα που θα το δούμε τώρα. Ακόμα και τα τίκ τους. Εννοείς, αυτό πήγα να σου πω. Ακόμα και τα τίκ τους. Όπως επίσης υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει αυτό, αν το έχεις να το γνωρίζεις. Όταν ξέρω, κάναν κάτι καλό, χορεύανε, κάναν χορευτικά μόνοι τους. Ξέρεις που κάνουν κάτι χορευτικά και αυτά τα έχει αυτά. Βλέπουμε και αυτά. Όχι μόνο αυτά, τα πάντα. Δηλαδή ο παίκτης είναι αριστερό μπακ, είναι αριστεροπόδαρος. Προσπαθεί, μάλλον τον έχουμε συνηθίσει να χτυπάει φάουλ, ξέρω εγώ, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά δεν τα είχαν προσέξει, δεν τα είχαν μελετήσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα είναι πάρα πολύ μελετημένο. Τώρα πολύ συγκεκριμένο. Νέο φιλικό, βελτιώσεις προσθέθηκαν στην κατάσταση με τους παίκτες και πριν αρχίσει βεβαίως η σεζόν θα δείτε ότι έχουμε και κατηγορίες φιλικών, δανεισμούς παιχτών με συμβόλαια, πράγμα που δεν υπήρχαν στα προηγούμενα. Κερδίζοντας φιλικό τουρνουά, δίνει στον παίκτη μία ανταμοιβή με τη μορφή ενός προϋπολογισμού μεταφοράς εικονικών χρημάτων, να το πω έτσι, γιατί μπορείς αυτό να το παίξεις και μέσω ίντερνετ online, έτσι. Επίσης, οι απεριόριστες αντικαταστάσεις επιτρέπεται όταν παίζεις σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια να σου δίνει τις απαραίτητες βαθμολογίες, ισχύουν και οι κάρτες στα φιλικά, ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ίσχυε αυτός ο νόμος, ας το πούμε έτσι. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διετή δάνεια, δηλαδή μπορεί να δανείζει Φερρυπίν το Μέση, το ξέρουμε, επειδή ξέρει ο περισσότερος κόσμος το Μέση, αυτόν δανείζομαι, ότι είναι στην Μπαρτσελώνα. Μπορεί, αν αφαιθεί ελεύθερος, λέμε, ξέρω εγώ, να τον δώσει με διετή δανεισμό σε μια άλλη ομάδα. Τώρα ξέρεις, Λάζαρε, ότι μέσα από αυτό, έτσι που μου το λες, πάρα πολλοί προπονητές θα μπορούν να εξετάσουν και συνδυασμούς με παίκτες σε ομάδα και να δούνε και να διδάξουν και πράγματα. Το ξέρεις αυτό, παιδιά, οι προσομοιώσεις έχουν μπει στη ζωή μας παντού. Έτσι. Φερρυπίν, πας σε ένα κομμωτήριο. Θυμάστε τους κλασικούς, τους παραδοσιακούς τρόπους και αυτά. Πήγα σε ένα κομμωτήριο στην Καλλιθέα, το οποίο τι έκανε. Με φωτογράφησε, με έβαλε στο κομπιούτερ, έβγαλε ένα προσομοιωτή και μου έβαζε μαλλιά. Όρθια, περούκες, ιστορίες και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα πέσει κάτω από το γέλιο. Και, και βρήκε δηλαδή ένα στήλι ή δύο μακέτες, ξέρω εγώ, που μου αρέσανε.
αυτό το πράγμα θα βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά και τους δανεισμούς και τις μεταγραφές των παιχτών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το παίξιμο και το σύστημα των ομάδων. Αντιστοιχούν τόσο αναλυτικό το κάθε άτομο. Και ιδίως για αυτούς που γνωρίζουν. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τα μικρά παιδάκια, σωστά, ξέρω εγώ. Που... Σωστά, που δεν μπορούν να καταλάβουν. Εντάξει, σωστά. Ναι. Αλλά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν, όπως είπαμε, διετή δάνεια, πολλές ρεαλιστικές βελτιώσεις του προϋπολογισμού μεταφοράς, βελτιωμένες τιμές στους παίκτες, των players δηλαδή, καθώς και την ικανότητα να υπογράψει δωρεάν πράκτορες έξω από τα παράθυρα μεταφοράς. Αυτά για αυτούς που ίσως γνωρίζουν και παίζουν πολύ PlayStation και Pro, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Τα νέα χαρακτηριστικά που θα είναι αποκλειστικά για PlayStation, Xbox One και PC εκδόσεις του παιχνιδιού, σε αυτές τις πλατφόρμες θα βγει, θα περιλαμβάνει και βεβαίως ένα πακέτο παρουσίασης για την Bundesliga, τη γερμανική λίγα, να το πούμε έτσι. Νέες καιρικές συνθήκες και το kick-off παραλλαγές του χρόνου, καθώς και τη χρήση των ναυαγίων ψεκασμού κατά τη διάρκεια ορισμένων αγώνων. Άκουνα δηλαδή, δεις. Τι να σου πω, θα βλέπεις, θα ξεκινάει το παιχνίδι, θα ανοίγουν τα μπέκ, θα ψεκάζεται το γήπεδο για να έχει ολίσθηση η μπάλα. Πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζεις ότι θα πηγαίνεις στο γήπεδο. Αλλά είδες, δεν το έχουν βάλει στο PlayStation, προφανώς γιατί είναι Xbox στη μέση. Θα κυκλοφορήσει και στο 4, θα βγει και στο 3. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιχνίδι έχει οριστεί τουλάχιστον από την Ομοσπονδία να κυκλοφορήσει και με την άδεια της Ομοσπονδίας το Σεπτέμβριο του 2015 σε όλο τον κόσμο. Πρόσεξε, για PC, αργότερα για PlayStation, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android και iOS. Θα δεις ότι μέχρι και στα κινητά θα πάρεις. Έτσι, παντού. Κοίτα, θα πληρώνεις βέβαια, έτσι. Καλά, οπωσδήποτε. Ένας εκπρόσωπος από τον εκδότη της Electronic Arts επιβεβαίωσε ότι το PlayStation Vita, έκδοση ούτε Nintendo 3DS, έκδοση του παιχνιδιού, είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αλλά γιατί πιστεύω είναι το 3D αυτό. Ακριβώς. Ναι. Καθιστώντας το FIFA 16, την πρώτη έκδοση της σειράς από το 2000, για να μην κυκλοφορήσει στις πλατφόρμες της Nintendo. Αυτό, ας το πούμε, είναι ένα προστατευτικό για την εταιρεία. Βέβαια, ναι, νομίζω ότι αυτό θα κάνει όμως. Από τη μία θα μας κάνει να κολλήσουμε πιο πολύ αυτοί που παίζουν κτλ. Απ' την άλλη όμως, εκπαιδευτικά, αν το δεις. Ελπίζω να μην είναι ακριβώς το σπορ. Δεν ξέρω πώς θα βγει ακόμα οι τιμές του και οι τιμές. Στην αρχή πάντα θα είναι, στην πορεία. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το, μετά το πρώτο εξάμηνο ξέρουν. Ναι, εντάξει. Μέσους hacker εσύ. Μετά το πρώτο εξάμηνο πιστεύω πάντα, όπως γίνεται σε όλα τα είδη. Σωστά. Υπάρχει μια καθοδική πορεία της τιμής. Αλλά είναι ένα ωραίο χόμπι, έτσι. Ιδίως όταν νομίζεις ότι βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο. Όσο χειμωνιάζει, θα είναι καταπληκτικό να περνάμε έτσι. Τουλάχιστον έτσι να αρχίσουμε για τα αθλητικά φέτος. Με τις προσομοιώσεις και με αυτό το υπέροχο παιχνίδι, το FIFA 16. Και νομίζω στις επόμενες εκπομπές έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Λάζαρος με τους συνεργάτες του και να ευχαριστήσουμε και το Στέλιο, αλλά και τον Φίλιππα. Πάρα πολύ. Κάνουν πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και κυρίως τον Φίλιππα, ο οποίος θα είναι φέτος δίπλα. Θα είναι δίπλα σου σε αυτή τη στήλη. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε με το τελευταίο θέμα αυτής της εκπομπής.